πρέπει να εξετάζονται πρώτα, όπως είπαμε, μεθοδεύσεις, δεύτερον, η διαδικασία, η δικονομική, κατά πόσο νομίμως παίρνει τη θέση του καινούριου φαντ, και αυτά να λειτουργούν, και έρχομαι να το απαντήσω στο ερώτημά σου, και ως διαπραγματευτικά όπλα, για να το πω απλά, εάν η καινούρια ιδιοκτησία δει ότι ο δανειολήπτης με το δικηγόρο του γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, έχει τη δυνατότητα να τους πάνε στα δικαστήρια για πολλά χρόνια, διεκδικώντας και ανατροπή της μεταβίβασης, θα βάλουν νερό στο κρασί τους και θα κάνουν μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Επομένως, να πάνε μελετημένοι και να ασκούν τα δικαιώματά τους, γιατί μπορούν να οδηγηθούν σε καλύτερη διαπραγμάτευση. Δεν είναι δεδομένο εκ προημίου ότι το ΦΑΝ θα κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση επειδή το έχει πάρει φτηνά. Δυστυχώς, έχω πολλές περιπτώσεις όπου η καινούργια ιδιοκτησία είναι πιο αυστηρή. Πολύ και σημαντικό αυτό που μας το λες τώρα, γιατί θεωρούμε αυστηρή, ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο στην διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ο ορθολογισμός που λέει ότι ο κερδοσκόπος το πήρε φτηνά, άρα θα μου κάνει ένα μεγάλο κούρεμα, δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια διαδικασία προσβολής της μεταβίβασης, κυρίως για τις υποθέσεις που δεν έχει υπογράψει ο δανειολήπτης κάτι, μια σύμβαση, κυρίως μετά το 2015. Διότι στις παλιές συμβάσεις δεν προέβλεπε, ακόμα και στα ψηλά γράμματα, μεταβίβαση σε εταιρεία εκτός της Ελλάδος, εκτός του ομίλου της τράπεζας. Επομένως, ας κάνουν ως πρώτο βήμα έναν έλεγχο τι έχουν υπογράψει οι δανειολήπτες και πότε. Και δεύτερον, στις ρυθμίσεις τις πρόσθετες, τώρα που τους έρχονται πολλές φορές δελεαστικές, προσωρινές ρυθμίσεις, και μάλιστα τους λένε ότι μια που είναι της μόδας μια τακτική των τραπεζών, χωρίζεται το δάνειο σε δύο μέρη, πληρώνει το ένα με και τη ρύθμιση. Το άλλο παγώνει. Το άλλο παγώνει. Υπόσχεται ο τραπεζικός ότι μπορεί, εφόσον είσαι συνεπής, να το γλιτώσεις. Στο χαρτί όμως γράφει ότι θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση με τραπεζικά κριτήρια, που σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι δεν είσαι εξασφαλισμένος ότι θα το γλιτώσεις.